Υπάρχει μια λίστα 11 εργαζόμενων οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα. Το ερώτημα είναι, θα μπουν μέσα και θα παραμείνουν για 14 μέρες που διαρκεί η καραντίνα ή θα μπουν μέσα και θα βγουν έχοντας λάβει τα απαραίτητα, δεν ξέρω εγώ ποια είναι, μέτρα προστασίας. Εγώ ακούγοντας συνεχώς τόσο τον κύριο Τσιόδρα όσο και τον Νίκο Χαρδαλιά, είναι απολύτως σαφής. Όταν κάτι μπαίνει σε καραντίνα, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς. Θα δείτε μάλιστα ότι κάποια στιγμή κάποιος έφερε κάποια φάρμακα. Ούτε καν χέρι-χέρι με αυτούς που είναι μέσα δεν τα δίνουν τα φάρμακα. Τα κρέμασαν μπροστά στα κάγκελα που υπάρχουν στον περίβολο του οίκου Ευγυρίας και βγήκε κάποιος από μέσα προκειμένου να πάρει τα φάρμακα και να τα πάει. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή εδώ. Στο Ζούμπερι που βρισκόμαστε, σε αυτό τον οίκο Ευγυρίας, όπου από χθες, επαναλαμβάνω, είναι σε καραντίνα. Έχει έρθει και έχει μιλήσει μαζί μας, μας έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις και ο Δήμαρχος, ο κύριος Στέργιος Τσίρκας, ο Δήμαρχος Μαραθώνα. Μας είπε ότι κατά την επικοινωνία που είχε με τον κύριο Χαρδαλιά, γιατί ήταν και αυτός εδώ εχθές το βράδυ όταν ξεκίνησε το όλο θέμα, τον ενημέρωσαν και του είπαν: είναι σφραγισμένος ο οίκος Ευγυρίας. Πήγε στους εργαζόμενους και τους είπε: η πληροφόρηση που έχω είναι ότι ο οίκος Ευγυρίας είναι κλειστός, δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανείς. Ωστόσο, πριν περίπου από κανένα τέταρτο 20 λεπτό, μαθαίνουμε ότι θα μπουν κάποιοι εργαζόμενοι μέσα, 11 τον αριθμό, αλλά ωστόσο παραμένει διφορούμενο αν θα βγουν με τη λήξη της βάρδιας ή εάν θα μείνουν μέσα σε καραντίνα. Όπως θα δείτε τώρα με τον Τάσο το Χρονόπουλο, κάποιοι εργαζόμενοι θα επιχειρήσουν να μπουν μέσα, πλησιάζουν στον οίκο Ευγυρίας, δόθηκε η εντολή για να μπουν μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί να στρίψει ο Τάσος. Για πάμε, Τάσο, για στρίψει, αν είναι εύκολο να δούμε. Να δείξουμε που μπαίνουν οι εργαζόμενοι, Τάσο. Μπαίνουν μέσα οι εργαζόμενοι. Ναι, το βλέπουμε, ναι. Περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνουν, Δημήτρη, ή αν θα γυρίσουν πίσω. Έτσι δεν είναι? Με βάση τα όσα μας έχεις πει μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το ερώτημα, αν με τη λήξη της βάρδιας θα βγουν ή όχι. Βλέπετε ότι μπαίνουν μέσα οι εργαζόμενοι. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι 11 θα μπουν. Μπήκαν οι δύο πρώτοι. Το ερώτημα είναι, έχει δώσει τη σχετική εντολή ο ΕΟΔΗ, με ποια προϋπόθεση μπαίνουν? Μέσα στην καραντίνα για 14 ημέρες ή όχι? Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Λάτπα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε. Είναι το νέο μεγάλο μέτωπο το θέμα των γυροκομείων. Ανοίγει η Θανάση για όλη την Ελλάδα και τα γυροκομεία. Έτσι, για όλη την Ελλάδα και τα γυροκομεία θα συμβεί.